Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης, ο παρουσιαστής που είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά σου όταν έχει κοπεί το ίντερνετ. Τουλάχιστον δεν θα βλέπεις τα μούτρα του. Και αυτό είναι που μετράει. Αυτό το βίντεο είναι μέρος μιας τριλογίας με τα προβλήματα που είχα με το ίντερνετ στη Γερμανία. Και τα δύο προηγούμενα επεισόδια θα τα έχω στο τέλος αυτού του βίντεο. Πάντως, το κάθε μέρος της τριλογίας είναι αυτόνομο. Δεν χρειάζεται να έχεις δει πρώτα τα προηγούμενα επεισόδια. Σε αυτό το τρίτο μέρος θα μιλήσω για μια αναβάθμιση που ήθελα να κάνω στη γραμμή μου. Από 600 Mbps download και 40 upload, να την πάω σε 1000 Mbps download και 50 upload. Αυτή η αναβάθμιση κατέληξε να με φέρει σε επαφή με το χειρότερο router που έχω χρησιμοποιήσει σε όλη μου τη ζωή. Ναι, χειρότερο και από τα στιγμιάρικα Thompson που έδιναν κάποτε υπάρχει στην Ελλάδα. Ας δούμε λοιπόν γιατί ένα πανάκριβο επαγγελματικό router της Huawei κόστου άνω των 350 ευρώ είναι. Για ηλίθιου! Η αναβάθμιση. Όπως ανέφερα προηγουμένω, η καλωδιακή μου σύνδεση είχε download 600 Mbps και upload 40 Mbps. Το κόστο τη ήταν 113 ευρώ και 5 λεπτά το μήνα, τελική τιμή με FPI. Ήταν, βλέπετε, business σύνδεση. Σημαντικά ακριβότερη από μια αντίστοιχη οικιακή. Όμω μεταξύ άλλων πρόσφερε και στατική AP. Αν εξαιρέσουμε το κόστο, που έτσι κι αλλιώ το πέρναγα στα έξοδα τη εταιρεία του PC Steps, από τη σύνδεση ήμουν απόλυτα ικανοποιημένο. Ήταν σταθερή αβράχο. Είχε μηδενικέ αποσυνδέσει. Σε speed test έπιανε σταθερά πάνω από 650 Mbps. Μία φορά είχα δει και 700 Mbps. Δεν είχε χρειαστεί ούτε μία φορά να καλέσω τεχνική υποστήριξη. Κάποια στιγμή Διαπιστώνω από διαφημίσει τη Vodafone πω η εταιρεία πλέον πρόσφερε χιλιάρα καλωδιακή σύνδεση με 50 Mbps upload. Και μάλιστα με κόστο 20 ευρώ το μήνα τη μη και μετά του 7 μήνε πήγαινε στα 60 ευρώ. Πρακτικά τα μισά ποσά έδινα τώρα. Το μεγαλύτερο download δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθότι δεν κατεβάζω τώρα και τα σχετικά. Εκτό του ότι εδώ στη Γερμανία πέφτουν τσουφτερά πρόστιμα, στην εποχή του streaming video δεν έχω πολλού λόγου να πιάνω χώρο με αρχές του δίσκου μου. Όμω, με ενδιαφέρει πολύ το μεγαλύτερο upload για το κανάλι. Από τα 40 στα 50 Mbps είναι μια αύξηση 25%. Τα αρχαία που παράγει η κάμερα και που τελικά αποθηκεύω στο cloud για μακροχρόνιο backup, τυπικά είναι γύρω στα 50 GB. Όμω, έχει τύχει να φτάσουν και τα 200 GB. Και φυσικά, το σημαντικά χαμηλότερο κόστο δεν έβλαπτε. Μετά από αυτό που εξιστώσατε στο προηγούμενο βίντεο με την κάρτα SIM, δεν είχα πλέον την παραμικρή εμπιστοσύνη στον Αντμίρ. Ήταν ο υπεύθυνο πολίσεων με τον οποίο είχα κλείσει την αρχική σύνδεση. Επικοινωνώ λοιπόν απευθεία με τη Vodafone και δηλώνω το ενδιαφέρον μου για αναβάθμιση. Βρίσκομαι να μιλάω με έναν άλλο account manager. Πρόκειται για μια γυναίκα που ονομάζεται Ina. Μιλάω μαζί τη στο τηλέφωνο και τη εξηγώ τι ακριβώ θέλω. Στι 13 Οκτωβρίου μου στέλνει δύο προσφορέ με email. Η μία προσφορά ήταν για καλωδιακό Ιντερνετ με download 1000 Mbps και upload 50 Mbps. Θα έχει επιπλέον LTE Mobile Backup μέχρι 100 Mbps download και 50 Mbps σε upload. Το LTE Backup σημαίνει πως αν κοβόταν το ίντερνετ για οποιοδήποτε λόγο, το router είχε ενσωματωμένο 4G. Αυτό θα συνέχιζε τη σύνδεση με απεριόριστα δεδομένα χωρίς ογκοχρέωση μέχρι το κανονικό ίντερνετ να επανέλθει. Η βασική σύνδεση για το business πρόγραμμα θα κόστιζε 79,20 ευρώ το μήνα με 8 στατικές IP. Το mobile backup κόστιζε επιπλέον 39,60 ευρώ το μήνα. Ήταν ακριβό μεν, αλλά από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το ίντερ για δουλειά ήταν καλή επιλογή. Έτσι κι αλλιώ, η ταχύτητα έψαχνα, όχι να εξοικονομήσω χρήματα. Να τονίσω επίση πω το συμβόλαιο θα ήταν για 3 χρόνια. Η δεύτερη πρόταση τη ΣΥΝΑ είχε να κάνει με το τι είχα ζητήσει μεγαλύτερο upload. Ουσιαστικά θα περνούσαν custom οπτική ΙΝΑ που ακόμα δεν έχει έρθει από τη Vodafone στην περιοχή μου. Η συγκεκριμένη θα ήταν σύγχρονη σύνδεση. Δηλαδή θα είχε 500 Mbps download και 500 Mbps upload. Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο για το κανάλι. Το κόστο όμω ήταν εξωφρενικό. Ουσιαστικά θα έπρεπε πληρώσω σχεδόν 1650 ευρώ μόνο για να περάσω τη γραμμή. Από εκεί και πέρα, το κόστο για τα 500 Mbps μαζί και με το mobile backup ήταν συνολικά πάνω από 850 ευρώ το μήνα. Και με δέσμευση για 5 χρόνια. Όχι, δεν θα δίνω μόνο για ίντερνετ λεφτά που θα νοικιαζαν ολόκληρο διαμέρισμα ακόμα και στην Ευρώπη. Κάπου τόσο κόστιζε το πρώτο διάρκεια διαμέρισμα που είχαμε νοικιάσει στη Γερμανία το 2016, και μάλιστα επιπλωμένο. Στο μεταξύ, τώρα πρόσφατα μου έστειλε μήνυμα η Έλενα πω το παλιότερο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, η HCN, πλέον παρέχει σύγχρονη σύνδεση 900 Mbps με 60 ευρώ το μήνα. Για να μην νομίζετε πω το ίντερνετ είναι παντού καλύτερο στην Ευρώπη. Επιλέγω λοιπόν το απλό καλωδιακό ίντερνετ. Αν και όταν η Vodafone φέρει οπτική ίνα για όλη την περιοχή μου, βλέπω τότε για κάτι καλύτερο. 14 Οκτωβρίου, υπογράφω το συμβόλαιο. Η νέα σύνδεση. Λίγε μέρε αργότερα, μία άλλη γυναίκα που ονομάζεται Ezra, με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει πω θα μου έρθουν δύο router. Ένα το κανονικό και το άλλο για το mobile backup. Fun fact. Στα γερμανικά, το ρήμα «bekommen» σημαίνει λαμβάνω. Ένα Γερμανό που θέλει ένα καφέ συχνά θα πει: Bitte einen kaffee bekommen». Η Ezra λοιπόν έκανε ένα λάθο πολύ κλασικό για Γερμανού που δεν μιλάνε τόσο καλά αγγλικά. Με ενημέρωσε πω You will become a router. Τώρα, γιατί χρειαζόταν να μου στείλουν δύο router και δεν μπορούσε η δουλειά να γίνει μόνο με ένα, αυτό δεν το ξέρω. Έτσι κι αλλιώ όμω δεν με χρέωνα παραπάνω γι' αυτό, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Η ίδια γυναίκα. Μου στέλνει email στι 21 Οκτωβρίου πω έχουν ξεκινήσει να επεξεργάζονται την παραγγελία μου. Το email αυτό περιλαμβάνει και ένα νέο αριθμό πελάτη που ξεκινάει με 0019. Κρατήστε το αυτό, έχει σημασία για μετά. Το μήνυμα αναφέρει πω θα έρθει πρώτα ένα τεχνικό να εγκαταστήσει το καλωδιακό μόντεμ και σε δεύτερη φάση θα μου στείλει το router. Στι 26 Οκτωβρίου στι 16.45 έρχεται το τεχνικό. Κάνει πρώτα κάποια αλλαγή στην κεντρική διανομή του Ιντερνετ και την πολυκατοικία αυτή τη διανομή την είχαμε δει στο επεισόδιο με τη διακοπή ρεύματο. Ύστερα, ο τεχνικό έρχεται στο διαμέρισμα. Εγκαθιστά το καλωδιακό μόντεμ, αντικαθιστώντα αυτό τη παλιά σύνδεση. Μου λέει πω σε περίπου 30 λεπτά θα έχω ίντερνετ. Το πρώτο πρόβλημα. Περνάνε 30 λεπτά. Τα φωτάκια στο μόντεμ είναι σταθερά αναμένα. Τίποτα δεν είναι κόκκινο και δεν υπάρχει καμία ένδειξη σφάλματο. Αλλά από ίντερνετ απολύτω τίποτα. Περνάνε αρκετά ακόμα 30 λεπτά. Ιντερνετ, καπούτ. Έχω κάνει access point από το κινητό, απλά και μόνο για να σερφάρω στο PC. Σε αυτό το σημείο, έχω βγάλει και ξαναβάλει το μόντεμο από την πρίζα, ίσα με 8 φορέ. Καμία αλλαγή. Παράλληλα, δεν έχω κανέναν απολύτω τρόπο να μπω στο διαχειριστικό του μόντεμ για να δω το οτιδήποτε. Από το PC δεν δίνει καν IP ο DHCP. Το καλωδιακό μόντεμ είχε μαζί του στο κουτί μία καρτούλα που τα στοιχεία για το διαχειριστικό καθώ και για το WiFi. Για το διαχειριστικό, ακόμα και βάζοντα χειροκίνητα μία σχετική IP στο PC, στο ίδιο δικτύο, το 192.168.0.1 δεν οδηγούσε πουθενά. Δοκιμάζω και άλλε κλασικέ διευθύνσει που θα μπορούσε να έχει ένα router. Όπω την 192.168.1.1 μέχρι και την 192.168.178.1 που συνήθω έχουν τα fridge modem router. Τίποτα. Όσο για το Wi-Fi, το δίκτυο Vodafone CD44 που ανέφερε η κάρτα, απλά δεν υπήρχε πουθενά. Έβλεπα μόνο άλλα δίκτυα γειτόνων. Δεν υπήρχε ούτε σαν κρυφό. Με αυτά τα στοιχεία δεν μπορούσα να συνδεθώ καθόλου. Έχει γούστο, σκέφτομαι, να μου έστειλαν χαλασμένο μόντεμ οι αλήτε. Στο μεταξύ, για του εταιρικού πελάτε, η Vodafone έχει μια υπηρεσία Service Monitor για την πορεία τη σύνδεση. Μπαίνοντα εκεί με δεδομένα, το Service Monitor δείχνει πως ούτε η εγκατάσταση είχε ολοκληρωθεί, ούτε η σύνδεση είχε ενεργοποιηθεί. Παρόλο που ο τεχνικός και εγκατέστησε το modem και μου είπε πως θα είχα ίντερνετ. Να τονίσω πως και σε αυτό το Service Monitor ο αριθμός πελάτη ξεκινάει με 0.019. Έχει πάει 9 παρατέρα το βράδυ και το ίντερνετ ακόμα δεν έχει συνδεθεί. Στέλνω ένα email στην Έζρα λέγοντας σε αυτό και επιπλέον την πληροφορία από το Service Monitor. Το επόμενο πρωί η σύνδεση ακόμα δεν έχει επανέλθει και η Έζρα δεν έχει ακόμα απαντήσει. Γύρω στις 8 το πρωί κάνω την καρδιά μου πέτρα και παίρνω τηλέφωνο την τεχνική υποστήριξη της Vodafone. Καταφέρνω να πλοηγηθώ στο ηλίθιο ακουστικό μενού του τηλεφωνικού κέντρου που ήταν μόνο στα γερμανικά. Περιμένω χαλαρά ένα μισάρο στην αναμονή με μία ανόητη μουσικούλα να με φέρνει στα όρια της μανίας. Απαντάει τελικά ένα υπεύθυνο εξυπηρέτη πελατών. Δεν μιλάει αγγλικά, μόνο γερμανικά. Μου ζητάει τον αριθμό πελάτη. Ξεκινάω εγώ. 0019. Αυτό είναι αριθμό πελάτη DSL με διακόπτη. Όχι καλωδιακού ίντερνετ. Με τα κουτσά μου γερμανικά του εξηγώ πω διαβάζω τον αριθμό απευθεία μέσα από τη Vodafone. Και σίγουρα έχω καλωδιακό, όχι DSL. Αυτό τίποτα. Εκεί. Να έχει κολλήσει σαν καλωδιακό πελάτη, είναι αδύνατον να έχω αριθμό πελάτη που να ξεκινάει με 019. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να με βρει σαν πελάτη, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Δοκιμάζω άλλε τρει φορέ να πάρω τηλέφωνο, με ένα μισά αναμονή στην καθεμία. Κανεί από την υποστήριξη δεν αναγνωρίζει τον αριθμό μου του πελάτη. Την πέμπτη φορά καταφέρνω τελικά να βρω άκρη. Πετυχαίνω ένα τεχνικό που όχι μόνο μίλα για αγγλικά, όχι μόνο βρήκε την καρτέλα πελάτη με το δικό μου αριθμό, αλλά ήταν Πολύ πιο καταρτισμένο από του άλλου άσχετου. Μόνο εκείνο μπόρεσε να με ενημερώσει πω, αφού έρθει το δεύτερο ρούτερ και το συνδέσω με το μόντεμ, θα μπορέσω να συνδεθώ στο ίντερνετ. Χρειάζονταν υποχρεωτικά και τα δύο. Με σκέτο το μόντεμ, δεν μπορούσε να έχω ίντερνετ. Ο τεχνικό που είχε έρθει σπίτι μου και εγκατέστησε το μόντεμ, δεν ήξερε αυτή τη ζωτική πληροφορία. Τόσο καλά. Ίσως τελικά είχε δίκιο η έζρα. Έπρεπε να γίνω. Εγώ το ρούτερ για να έχω ίντερνετ. Όλο αυτό μου είχε πάρει γύρω στι 4 ώρε. Στι 12 και Τετάρτο, στέλνω email στην Ezra πω πρέπει τελικά να περιμένω το δεύτερο ρούτερ. Τη ρωτάω αν έχει κάποιο tracking number, για να ξέρω πότε θα μου έρθει. Στο μεταξύ, έχω μία έμπνευση. Ξανασυνδέω το παλιό καλωδιακό μόντεμ από την προηγούμενη σύνδεση, που το είχε βγάλει ο τεχνικό, για να βάλει το καινούριο. Για καλή μου τύχη, η προηγούμενη σύνδεση λειτουργεί ακόμα κανονικά. Στα 600 Mbps download και 40 upload. Όπω πάντα. Τουλάχιστον έχω ίντερνετ. Δεν θα πρέπει να είμαι δεδομένα μέχρι να έρθει το δεύτερο router. Κάτι είναι και αυτό. Το χειρότερο router στον κόσμο. Τελικά, από το Service Monitor μαθαίνω πως σε 7 Νοεμβρίου έστειλαν το δεύτερο router μέσω του Courier D5. Προφανώ γι' αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί το βήμα τη εγκατάσταση. Ειλικρινά, γιατί του πήρε τόσε μέρε για το στείλουν, ίσω να μην το μάθουμε και ποτέ. 19 Οκτωβρίου είχε ξεκινήσει η επεξεργασία τη παραγγελία. 26 Οκτωβρίου είχε έρθει ο τεχνικό. 7 Νοεμβρίου θυμήθηκαν να στείλουν το δεύτερο ρούτερ. Την επόμενη μέρα, 8 Νοεμβρίου, πάνω από τρει εβδομάδε από τη μέρα που υπέγραψε το συμβόλαιο, η Έζρα μου στέλνει τη στατική IP για τη νέα σύνδεση. Κάνα δύο μέρε αργότερα έρχεται και το πολυπόθητο ρούτερ για να ολοκληρωθεί η σύνδεση ήταν ένα επαγγελματικό ρούτερ της Huawei. Και αυτό το ρούτερ αποδείχτηκε η καταστροφή μου. Αν σου έλεγα πως αυτό το ρούτερ ήταν υπερβολικά θορυβώδες τι θα μου έλεγες. Πως δεν έχεις ακούσει ποτέ ρούτερ να κάνει θόρυβο. Πως έχω ακουστικές παρεστήσει, Πως είμαι πιο ευαίσθητος και από την κολοπριγκίπισσα με το κολορεβίθι κάτω από τα 100 κολοστρώματα. Ίσως αλλάξεις γνώμη αν ακούσεις πως κάνει το συγκεκριμένο ρούτερ με το που το βάζει στην πρίζα. Το μικρόφωνο του κινητού με το οποίο τράβηξα αυτό το βίντεο δεν αποδίδει ούτε το μισό από το πόσο άθλιος ήταν αυτό ο ήχο. Κυριολεκτικά χειρότερο και από ηλεκτρική σκούπα. Γιατί, αν μη τι άλλο, η σκούπα κάποια στιγμή τελειώνει. Δεν λειτουργεί όλο το 24ωρο. Παράλληλα, και το γραφείο μου και το στούντιο τα έχω στήσει στο μοναδικό δωμάτιο διαμερίσματο που είχε πρίζα για καλωδικό ίντερνετ. Που σημαίνει πω και το ρούτερ εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Στον προσωπικό μου υπολογιστή έχω δώσει κυριολεκτικά εκατοντάδε ευρώ για να είναι αθόρυβο. Για κουτί full tower που να έχει ανεμιστήρε των 20 εκατοστών. Για μεγάλη ψύκτρα στον επεξεργαστή. Για αθόρυβο τροφοδοτικό. Και τώρα ένα ηλίθιο ρούτερ κάνει περισσότερο θόρυβο από όσο έκανε ποτέ ολόκληρο το PC μου. Μία λύση, ηλίθια μεν, αλλά λύση, θα ήταν να τραβήξω πολύ μακριά καλώδια Ethernet ένα από τα θόρυβο μόντεν προ το, το θορρυβόντε ρούτερ και ένα από το ρούτερ μέχρι τον υπολογιστή μου. Έτσι θεωρητικά θα μπορούσα να έχω το Huawei σε άλλο δωμάτιο. Το θέμα όμω είναι πω δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο. Δίπλα στο γραφείο μου είναι το υπνοδωμάτιο του δίχρονου γιού μου. Δεν θα να έχω να κοιμάται με αυτόν τον ηλίθιο θόρυβο όλη νύχτα ή να θεωρεί και το ρούτερ σαν ένα από τα παιχνίδια του μέσα στη μέρα. Ακόμα και άδειο να ήταν εκείνο το δωμάτιο, να ήταν ξέρω εγώ κάποια μικρή αποθήκη δεν μπορώ να έχω δεκάμετρα καλώδια να τρέχουν σε όλο το σπίτι και να τρυπάω τείχους σε νοικιασμένο διαμέρισμα για να περάσουν. Φαίνεται πως οι ηλίθιοι στη Vodafone νομίζουν ότι κάθε εταιρικό πελάτης έχει υποχρεωτικά server room, όπου δεν παίζει ρόλο Δεν ξέρω πώς ελίζω να εξηγήσω αυτό το χάλι. Σημειωτέων, το συγκεκριμένο Huawei AR651 είναι πανάκριβο. Καινούριο στο eBay κοστίζει 350 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Όπω και να έχει, με το θόρυβο του Huawei κυριολεκτικά δεν μπορούσα να εργαστώ. Στα γυρίσματα δεν ήταν πρόβλημα, διότι ένα συνεχή ήχο εύκολα τον αφαιρεί ένα φίλτρο μίσου του θορύβου. Αλλά δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ για γράφω τα σενάρια. Τελικά, η μόνη συμβαστική λύση που βρήκα ήταν να πάρω δύο πεντάμετρα καλώδια Ethernet κατηγορία 8. Με αυτά, πήγα το router στην άλλη γωνία του στούντιο, όσο πιο μακριά μπορούσα από το έπλεο του γραφείου. Και πάλι κουγόταν, αλλά ελαφρώ λιγότερο. Η αθλειότητα συνεχίζεται. Τουλάχιστον για όλο αυτόν τον κόπο είχα μια καλύτερη σύνδεση. Αν δε, θυμίζω πω η 600 σύνδεση που είχα πριν ήταν εξαιρετική. Σε speed test έπιαζαν συχνά 650 Mbps ή και παραπάνω. Και το upload ήταν το full 40. Στι 18 Νοεμβρίου κάνω speed test με τη νέα σύνδεση. Από το site τη ίδια τη Vodafone. Σημαντικά χειρότερα από πριν. Σε τρία test δεν είδα ποτέ πάνω από 500 Mbps download και μόνο μία φορά κοντά στα 40 Mbps στο upload. Είμαστε καλά ή να βάλω τις φωνές! Όσο για το LTE Mobile Backup, σε μία φάση έκανε και σε αυτό ένα test δοκιμαστικά. Θυμίζω πως υποτίθεται ότι έχει 100 Mbps download. Έπιανε με το ζόρι 10 Mbps. Αυτά είναι επίπεδα ελληνικής ADSL και το ping σχεδόν 300 μιλισεκόντ. Δηλαδή και πλήρωνα σχεδόν 40 ευρώ το μήνα για αυτό το mobile backup. Είτε το χρησιμοποιούσα είτε όχι. Αυτό ήταν ουσιαστικά υπεύθυνο για το τόσο θορυβόδε router. Διότι το Huawei περίχει τη SIM και τι κεραίε για το LT. Και η απόδοσή του ήταν εντελώ χάλια. Χειρότερα δεν γίνεται η λύση που έκανε τα πράγματα χειρότερα. Με τη νέα σύνδεση να έχει τόσο κακή απόδοση, ανοίγω ένα τίκι στην υποστήριξη. Δεν γίνεται να πληρώνω για 1000 Mbit και να έχω σύνδεση χειρότερη από εκείνη που είχα με την 600. Άρα. Από τη μεριά του δεν μπορεί να βρουν κάποιο πρόβλημα. Κλείνω λοιπόν ραντεβού για να έρθει ένα τεχνικό στο σπίτι. Έχετε λοιπόν τεχνικό στι 10 Δεκεμβρίου. Κάνουμε επιτόπου ένα speed test. Πιάνει με το ζόρι 539 Mbps download και 43 στο upload. Στο μεταξύ, ο τεχνικό πάει να βάλει το δικό του εξοπλισμό απευθεία πάνω στο μόντεμ τη Vodafone. Πρέπει εγώ να το εξηγήσω πω το μόντεμ αυτό λειτουργεί αποκλειστικά σε συνδυασμό με το Huawei. Μόνο του δεν κάνει απολύτω τίποτα. Πολύ καταρτισμένο και αυτό για το πώ λειτουργεί η ίδια του η εταιρεία. Μπράβο, Vodafone. Φαίνεται πω εκπαιδεύει πολύ καλά του τεχνικού σου. Τέλο πάντων, ο τεχνικό βγάζει ένα δικό του modem τη Vodafone και το συνδέει στο καλωδιακό βίσμα. Κάνει ένα speed test με ένα φορητό μηχανάκι που είχε και του βγάζει πάνω από 940 Mbps. Τελικά, το μόνο που κάνει είναι να αλλάξει το καλώδιο από το καλωδιακό βίσμα μέχρι το δικό μου modem της Vodafone. Κάνω ένα speed test. Μικρή βελτίωση στα 668 Mbps. Ο τεχνικός λέει κάτι του στυλ, ε, τόσο πιάνω αυτά modem. Και σηκώνεται και φεύγει. Πέντε λεπτά αργότερα κάνω άλλο ένα speed test ήταν το χειρότερο της ημέρας μέχρι στιγμής. 536 Mbps. Άδικα η αλλαγή του καλωδίου. Όμως, το γεγονός πως το μόντεμ του ίδιου τεχνικού έπιανε 940 με έβαλε στις σκέψεις. Μήπως τελικά ήταν αυτή η λύση. Να έπαιρνα ένα δικό μου μόντεμ και να παρόπληζα την ιδέα του Huawei που με έστειλε η Vodafone? Αυτή η μία σκέψη σχεδόν αποδείχτηκε η καταστροφή μου. Ξεκίνησε μία αλυσίδα από γεγονότα που δεν ολοκληρώθηκαν παρά μόνο μετά την αλλαγή τη χρονιά. Με ατέλειωτο παραλογισμό και εκνευρισμό. Αν συνέχιζα αυτήν την ιστορία σε αυτό το βίντεο, θα γίνονται συνολικά μία ώρα. Αναγκαστικά λοιπόν θα διακόψω εδώ την αφήγηση και θα τη συνεχίσω στο επόμενο και το τελευταίο βίντεο για το έσχο που αποδείχθηκε η εμπειρία με τη Vodafone. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αριστερά σου θα βρει τα προηγούμενα δύο επεισόδια με το χρογοθά με τη Vodafone. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, Είσαι ακριβώ σαν το ρούτερ τη Huawei. Αδικαιολόγητα θορυβώδη, άχρηστο στη δουλειά σου και βρωμάκι από πάνω. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.